μια ολόκληρη ήπειρο σε πανικό που προσπαθεί να πιαστεί από όπου μπορεί. Ο τρόμος του δύσκολου χειμώνα είναι πλέον ορατός και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι σε οργασμό αποφάσεων με απόλυτο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το στίγμα του φετινού χειμώνα το έδωσε χωρίς μισόλογα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε, τονίζει ο Γάλλος Πρόεδρος, βάζοντας στο τραπέζι σκληρά και ακραία μέτρα. Οι διακοπές ρεύματος για κάποιες ώρες την ημέρα είναι στη λίστα με τα μέτρα που σκέφτεται ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα αργά και βασανιστικά θα δουλεύουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες με μειωμένη ένταση. Η κρατική οικονομική στήριξη θα συνεχίσει σε όλα τα νοικοκυριά. Énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable. Στο χείλος του γκρεμού και η Γερμανία, με δημόσιο, επιχειρήσεις, καταστήματα και καταναλωτές να μπαίνουν στο στόχαστρο. Ήδη έχει επιβληθεί μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμών στα δημόσια κτίρια, καταργείται η θέρμανση στους διαδρόμους καθώς και το ζεστό νερό στις τουαλέτες. Αφώτιστα θα μείνουν μνημεία και δημόσια κτίρια. Σε ιδιωτικό επίπεδο τώρα, οι Γερμανίες ξεχάσουν τις θερμενόμενες πισίνες. Την ίδια ώρα, ένας γαλλογερμανικός άξονας ξεπροβάλλει με τη δημιουργία ενός πέμπτου πλωτού σταθμού υγροποιημένου αερίου στην προσπάθεια πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ η Γερμανία αφήνει σε εφεδρεία μέχρι τον Απρίλιο του 2023 σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας που επρόκειτο να κλείσουν οριστικά. Große Dimension, die wir dort bewegt haben. Es geht um 65 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Es geht um 95 Milliarden Euro, wenn man die beiden ersten Entlastungspakete mit einbezieht. 50 δισεκατομμύρια όσα ρίχνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η Ιταλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυστηρά επιβάλλεται η μείωση λειτουργίας του καλοριφέρ κατά μία ώρα την ημέρα, με τις πιο ζεστές περιοχές να πέφτουν σε μεγαλύτερους περιορισμούς. Ξεχυλίζει η οργή των Ιταλών. Διαδηλωτές στην Νάπολη και είναι λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε μία ένδειξη διαμαρτυρίας. Διαφορετικά τα Χριστούγεννα όσων θα επισκεφθούν φέτος στη Βιέννη. Η πόλη ανακοίνωσε πως τα διάσημα λαμπιόνια στο ιστορικό κέντρο θα κρατηθούν σβηστά, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα περιορίσουν τον εξωτερικό τους φωτισμό. Από το βορρά μέχρι και το νότο, πακέτα δισεκατομμυρίων ανοίγουν οι χώρες για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των πολιτών τους. Η Σουηδία παρέχει εγγύησεις ρευστότητας αξίας δισεκατομμυρίων σε εταιρείες, ενώ η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κυβέρνο decidiu atribuir um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros mensais.